παιχνίδι. Μία ήταν με 1-0 που σας ρίχνει και από την πρώτη θέση για την ώρα. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό, με πολλές ευκαιρίες, που κρίθηκε με ένα εύστοχο χτύπημα πέναλτι από την πλευρά του Νέου Κρικελού. Καταρχήν, πιστεύω συγχαρητήρια στην ομάδα του Κρικελού για τη νίκη. Θεωρώ ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν το Χ. Έχω δηλώσει επανειλημμένος και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν έχουμε στόχο το πρωτάθλημα. Απλώς έχουμε μια καλή ομάδα ανταγωνιστική που χτυπάει τα παιχνίδια. Θα ήθελα να το καταλάβουν και να το πιστέψουν όλοι αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε στόχο το πρωτάθλημα. Και θα ήθελα και θα παρακαλούσα πάρα πολύ οι πρωταγωνιστές μέσα στο γήπεδο να είναι ποδοσφαιριστές. Κανείς άλλος. Είναι κρίμα αυτά τα παιδιά που μοχθούν, εραστέχνες πιο πολύ, κλέβουν από τη δουλειά τους, κλέβουν από τη διασκέδασή τους, από την οικογένειά τους και δίνουν τα πάντα μέσα στο γήπεδο να στερούνται κάτι το οποίο πιστεύω ότι το άξιζαν. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Χάσαμε ευκαιρίες, όπως έχασε το χρόνο και ευκαιρίες. Γι' αυτό λέω ότι το δίκαιο το αποτέλεσμα θα είναι το Χ. Αισθάνομαι αδικημένος από το αποτέλεσμα. Αισθάνομαι αδικημένος γιατί τα παιδιά προσπαθήσαν, μοχθήσαν αυτό το μικρό ρόστερ που έχουμε, που το έχω πει πάλι, και θα παρακαλούσα να μας αφήσει να παίξουμε ποδόσφαιρο. Έχουμε διάθεση να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να φέρουμε και το γήπεδο τον κόσμο στο γήπεδο. Το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ας μας αφήσουν να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.